Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Πρασάς, είναι σύμβουλος εργασιακών θεμάτων, προϊστάμενος εφαρμογών μισθοδοσίας στην εταιρεία FTONET και άνθρωπος του μπάσκετ φυσικά, πάντα με αθλητικό περιβάλλον πολύ πλούσιο, επικεφαλής της ομάδας του Παναθλητικού στις γυναίκες, που είχε φέτος υπέροχη πορεία στην Αθήνα των Γυναικών. Κύριε Πρασά, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όσο μπορούμε λέμε ότι είμαστε καλά για να δίνουμε και θετική ενέργεια. Τώρα κανονικά πρέπει να μιλήσουμε για μπάσκετ και για την πολύ καλή ομάδα που έχετε στην Α2. Εντάξει, αλλά έχουμε χρόνο ότι... να τα πούμε αυτά άλλη φορά. Νομίζω ότι τώρα προέχει η ενημέρωση των φίλων που μας ακούνε για τα θέματα τα οποία αγωνιούν πραγματικά. Έτσι είναι, πράγματι. Τώρα, εγώ που διαβάζω από το ίντερνετ διάφορες έτσι, τέτοιες ειδήσεις και πληροφορίες, λένε ότι από χθες κανονικά θα ξεκινούσε η πληρωμή των 800 ευρώ. Υπάρχει κάτι τέτοιο, ισχύει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η δεύτερη ενημέρωση, η οποία προέκυψε από το Twitter του κυρίου Βρούτσιλες και δεν υπάρχουν άλλα μέσα να ενημερώσουν επίσημα, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία νομίζω ότι είναι ευθύνη κυρίως αυτών που νομοθετούν και φτιάχνουν τις πλατφόρμες, στη δήλωση αναστολής. Δηλαδή, ενώ εξήγηλαν το πώς θα γίνει η αναστολή, άνοιξαν τις πλατφόρμες καθυστερημένα. Αυτό είχε ως συνέπεια πολλοί εργοδότες να μην μπορούν να δηλώσουν σωστά τις αναστολές εργασίας των εργαζομένων, να βγάλει μια εγκύκλωση του Υπουργείου και να πει ότι γίνεται με βάση το αφημί, αλλά στην ουσία να ανοίγει την πλατφόρμα για παράδειγμα 3 Απριλίου και αυτός που λύγει το αφημί του σε 1 ή 2 να μην μπορεί, γιατί η προθεσμία έληξε τις 2 προηγούμενες μέρες. Τώρα. Εγώ είμαι σε 1. Ναι, το ξέρω, αλλά πήγα 11. Χιλιάδες κόσμος, Κώστα. Λοιπόν, τώρα τι λέει το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή λέει το Υπουργείο το εξής, ότι όσοι δηλώσαν, από εκεί και μετά, να το πούμε πρακτικά, αν το νούμερο 1, το αφημί που τελειώνει σε 1, δεν δήλωσε 1 του μήνα, θα το δηλώσει είτε στις 11 Απριλίου, είτε στις 21 Απριλίου. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει σε 3 διαστήματα. Για όσους έχουν προλάβει και έχουν δηλώσει από 1 έως 10 Απριλίου, έχουν κάνει την αναστολή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας, θα επιδοτηθούν από 15 έως 17 Απριλίου. Ναι. Όσοι θα κάνουν τις υποβολές από 11 έως 20, θα επιδοτηθούν από 25 έως 27 Απριλίου. Και όσοι θα κάνουν υποβολές από 20 μέχρι 30, γιατί το δικαίωμα για κάποιους που είναι σε αναστολή λίγη 30 Απριλίου εργαζομένους, θα επιδοτηθούν 5 έως 7 Μαΐου. Η επιδότηση θα είναι 800 ευρώ, η αφορά 45 ημέρες και περιμένουμε φυσικά τι νεότερο θα βγει για το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι γεγονός ότι το καθυστερούν και αυτό είναι ευθύνη καθαρά αυτών που νομοθετούν. Πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν και τα ταμιακά διαθέσιμα, αλλά εγώ αυτό δεν θέλω να το αποδεχτώ, γιατί δεν μπορώ να το βεβαιώσω κιόλας. Κύριε Πρασά, να ρωτήσω εγώ κάτι. Μία απορία που έχω είναι τι γίνεται με τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ορομιστοί κανονικά με το μηνιαίο τους μισθό, αλλά δουλεύουν 3-4 ώρες με μία απασχόληση. Ναι. Αυτοί καταρχήν να πούμε ότι αναλογικά λαμβάνουν το 800. Θα εξηγήσουμε. Το 800 είναι φάπαξ. Ναι. Και οποιοδήποτε φίλος, επειδή ήδη μου στο τηλέφωνο έχω δεχτεί μήνυμα, αν έχει κάποιο ερώτημα στο εκφράσει σταθμό, έτσι, εγώ δεν μπορώ να μιλάω και να απαντάω σε μηνύματα. Λοιπόν, είτε κάποιος δουλεύει μία ώρα, είτε κάποιος δουλεύει 40 ώρες, παίρνει 800 ευρώ. Ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είτε δουλεύει μία ώρα την εβδομάδα, είτε 40, παίρνει 800 ευρώ. Είτε δουλεύει σε έναν, είτε σε δύο εργοδότες, αν όλοι είναι σε αναστολή, θα πάρει μία φορά 800 ευρώ από τον εργοδότη, τον οποίο θα δηλώσει αυτός στη δήλωση που κάνει στο εργάνι. Άρα είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο δεν κοιτάει ούτε ώρες ούτε αποδοχές. Δηλαδή αν κάποιος παίρνει 3.000 ευρώ μισθό ή κάποιος παίρνει 500 ευρώ μισθό, δεν το είναι οριζόντιο το μέτρο. Όλοι παίρνουν 800 ευρώ για 45 μέρες. Συν να πούμε ότι θα πάρουν ένα επιπλέον ποσό μέσω του κράτους η διαφορά του δώρου Πάσχα. Δηλαδή αν κάποιος σταμάτησε την εργασία του 31 Μαρτίου, θα πάρει από τον εργοδότη τα 3 τέταρτα του δώρου Πάσχα, το οποίο δώρο Πάσχα αφορά
εργασία Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και θα πάρει το 1 τέταρτο από το κράτος. Φυσικά αυτό θα καθυστερήσει γιατί η προθεσμία έχει πάει μέχρι 30 Ιουνίου για την πληρωμή του δώρου Πάσχα. Μάλιστα. Άρα αν κάποιος παίρνει 200-250 ευρώ θα πάρει τετραπλάσια χρήματα. Νομίζω ότι είναι προς όφελος αυτής της κατηγορίας. Έτσι, το ναι. Το συγκεκριμένο είναι γεγονός ότι όταν έκανα το ερώτημα στους αρμόδιους του Υπουργείου είπαν ότι το μέτρο είναι επίδομα και δεν είναι μισθός, αλλά ένα επίδομα θα πρέπει να είναι οριζόντιο, παρότι το επίδομα αδεργίας δεν ακολουθεί με αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν κάποιος δούλευε μερική απασχόληση, έπαιρνε λιγότερο ποσό ως επίδομα από ό,τι στην πλήρη απασχόληση. Αλλά από εκεί μετά, άλλοι είναι νομοθέτες. Εμείς αποδεχόμαστε αυτά τα οποία ψηφίζουν και πρέπει να ερμηνεύσουμε να δούμε τι γίνεται στην πράξη όλο αυτό, έτσι. Ναι. Σημαντικό. Τώρα, αυτό που. Δύο-τρία πράγματα γιατί υπάρχει αρκετό κόσμο που δουλεύει η μία απασχόληση και θα είναι μία ανάσα αυτά τα. Βέβαια, βέβαια. Είναι σημαντική ανάσα στην μία απασχόληση. Στην ίμια απασχόληση. Να πούμε όμως και δύο-τρία πράγματα, δύο-τρεις λεπτομέρειες ακόμα. Ναι. Καταρχήν η αναστολή δεν έγινε για όλους το ίδιο διάστημα. Ξεκινήσαμε με τα σχολεία στις 11 του μήνα, μετά πήγαμε στα εμπορικά καταστήματα, στα καφέ μπαρ, 13-14 τα καφέ μπαρ. Κάποιες βιομηχανίες, πολλές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο μέτρο της αναστολής από 1 Απριλίου. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έστω ότι κάποιος έκανε, τον μπήκε σε αναστολή 15 Μαρτίου. Η αναστολή λήγει 30 Απριλίου, 45 μέρες. Έστω ότι κάποιος μπήκε 1 Απριλίου, η αναστολή λήγει 15 Μαΐου. Υπάρχει δυνατότητα για εργοδότες να βάλουν σε αναστολή κόσμο μέχρι τις 20 Απριλίου. Αν κάποιος μπει σε αναστολή 20 Απριλίου, η αναστολή του λήγει 5 Ιουνίου, το οποίο σημαίνει ότι θα επιδοτηθεί 800 ευρώ για το διάστημα 45 ημερών, απαγορεύεται να επιστρέψει στην εργασία του. Δηλαδή ακόμα και αν ηρεμήσουν τα πράγματα ευχής έργων σε ένα μήνα, αν κάποιος μπει σε αναστολή 20 Απριλίου δεν μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του πριν τις 5 Ιουνίου. Είναι σημαντικό αυτό. Ο μόνος τρόπος που επιτρέπεται είναι με συμφωνία με τον εργοδότη να απασχοληθεί με τηλεργασία, το οποίο πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη και εκεί ο εργαζόμενος θα παίρνει τη διαφορά από το επίδομα μέχρι το μισθό του, ανάλογα φυσικά με τις μέρες που απασχολείται. Ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι να πούμε το εξής, ότι όταν έχουμε περιπτώσεις εργαζομένων που είναι σε ασθένεια, που είναι σε λοχεία, σε εγκυμοσύνη, σε εξάμεινο ΟΑΕΡ, οι γυναίκες αυτές δεν δικαιούνται αυτής της επιδότησης, γιατί είναι σε καθεστώς νόμιμης άδειας. Θα τη δικαιούνται μόνο αν λήξει αυτή η νόμιμη άδεια. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό μέτρο, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό πολύ ανοιχτά προς τα έξω, γιατί ασχολούμαστε μόνο με τους εργαζόμενους, άρα υπάρχει και μια κατηγορία χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι είναι άνεργοι. Εκεί υπάρχει μια διάταξη η οποία λέει, αν το επίδομα, και μπορεί να μην το ξέρουν κάποιοι, αν το επίδομα ενεργείας κάποιου έληξε τον Ιανουάριο, θα πάρει άλλους δύο μήνες. Αν έληξε τον Φεβρουάριο, θα πάρει άλλους δύο μήνες. Αν έληξε τον Μάρτιο, θα πάρει άλλους δύο μήνες. Δηλαδή υπάρχει πρόσθετη επέκταση της επιδότησης για άλλους δύο μήνες. Και με ρωτάει κάποιος, καλά εγώ τον Ιανουάριο επιδοτήθηκα, δεν ξανασχολήθηκα. Δεν έχει σημασία αυτό, η υπηρεσία του ΑΕΔ είναι υποχρεωμένη να το δει και να επιδοτήσει αυτόματα για άλλους δύο μήνες. Άρα πρέπει να το ξέρουν γιατί θα τα δουν αυτά τα λεφτά στο λογαριασμό τους. Σημαντικό και αυτό που λέτε. Σημαντικό, βέβαια. Σημαντικό. Γιατί κάποιοι δεν τα περιμένουν. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τους μακροχρόνια ανέργους που εκεί δεν, υπάρχει, δεν παίρνουν επίδομα. Εκεί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Αν θες την άποψή μου, θα πούμε λίγο ποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στους μακροχρόνια ανέργους. Καμία. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για έναν πολύ μεγάλο κλάδο ο οποίος δεν έχει προσλήψει σε αυτό το διάστημα, αλλά θα είχε από το Μάιο και μετά. Μιλάμε για τον τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι απασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε εποχικά καταστήματα, περίμεναν να προσληφθούν, να ξεκινήσουν οι προσλήψεις. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχει, είναι το θέμα γνωστό σε αυτούς που αποφασίζουν. Υπάρχει άλλη μια κατηγορία την οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Απλά πριν πάτε σε αυτό. Ναι. Πώς θα προβλέψω όμως για κάποιον που είναι να προσληφθεί? Εδώ είναι λίγο δύσκολο να το προβλέψω αυτό.
Ναι, είναι πάρα πολύ λογικό το ερώτημα έτσι πως το θέτετε, γιατί ο απλός κόσμος το αντιλαμβάνεται. Θα σας πω τι πρόβλεψη υπάρχει όμως όλα τα ξενοδοχεία. Υπάρχει μια πρόβλεψη που λέει ότι όποιος εργαζόμενος απασχολήθηκε πέρσι, είσαι υποχρεωμένος να το ξαναπροβλάβεις και φέτος. Και αυτό στο μυαλό του ήταν δεδομένο. Δηλαδή ότι θα προβληθεί. Η πρόβληψη δεν μπορεί να κυρωθεί. Αν δεν τον προσλάβεις, πρέπει να τον αποζημιώσεις, να τον απολύσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια κατηγορία η οποία ενώ δεν εργάζεται, ήξερε ότι θα εργαστεί. Ήταν δεδομένη η πρόβληψη. Είναι υποχρεωτική η πρόβληψη. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να μην είναι τώρα εργαζόμενος, αλλά ήταν δυνάμει εργαζόμενος. Γι' αυτό λέω ότι και εκεί πρέπει να βρεθεί λύση. Βέβαια, εκεί πρέπει, να διασφαλιστεί η πρόσληψη όταν έρθει η ώρα. Με κάποιο τρόπο. Μα δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη. Όταν το ξενοδοχείο είναι κλειστό, είναι αδύνατο να γίνει πρόσληψη. Άρα πρέπει για να τον Μάιο, τον Ιούνιο, για τότε μιλάω. Για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Να σου πω κάτι. Μακάρι να μπορέσουμε και να πω κάτι. Και έστω ότι λύγει η καραντίνα και ανοίγουν τα ξενοδοχεία. Ποιος τουρίστας αυτή. Και ποιος Έλληνας θα δεχτεί να βάλει τον τουρίστα αν δεν έχει τις εγγυήσεις περί υγειονομικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας το κρύβω ότι γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις και με πολλές κατηγορίες. Βέβαια υπάρχει μια κατηγορία η οποία υπήρξε μια ευνοϊκή διάταξη. Αναφέρομαι στις ελεύθερες επαγγελματίες. Για παράδειγμα λογιστές, οικονομολόγους, μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, στους οποίους υπήρξε μια πρόβλεψη η οποία λέει ότι για το μήνα Απρίλιο θα επιδοτηθούν με ένα βάουτσερ, στην ουσία θα μπουν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και θα πάρουν 600 ευρώ στο λογαριασμό τους και από το Μάιο θα πάρουν άλλα 800 ευρώ. Άρα και αυτή η κατηγορία έχει πει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Και υπάρχουν πλήθος κατηγοριών, αλλά μπορώ να μιλάω ώρες για ό,τι με ρωτάτε. Ναι, αλλά να πούμε τα πιο σημαντικά. Βασίλη, εσύ που κάθε μέρα μιλάς με τον κλάδο και μιλάς με ανθρώπους αγοράς, λογιστές, φοροτεχνικούς και τα λοιπά, υπεύθυνους εργατικού δυναμικού, το σύστημα όλο αυτό ανταποκρίνονται, δηλαδή έχουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, λειτουργεί η διαδικασία? Εντάξτε, αυτή τη στιγμή ο κλάδος που βάλετε περισσότερο από κάθε άλλον, πέραν από αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και είναι και οι ήρωες της καθημερινότητας, στα νοσοκομεία και το νοσηλευτικό προσωπικό, σαφώς και απασχολούμενος που είναι στο τομέα του σούπερ μάρκετ και εκτίθεται και όλα αυτά, είναι ο κλάδος των λογιστών οικονομολόγων. Γιατί? Γιατί ενώ αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν οι συνεργάτες του κράτους αμυσθοί, γιατί πρέπει να κάνουν τη δουλειά του κράτους με υπερβολές αμέτρητες, συγχρόνως έχουν την αδυναμία ότι δεν πρέπει να πληρωθούν από τον επιχειρηματία. Γιατί τι να πληρωθείς από κάποιον που είναι κλειστός? Έχουν ένα κάρο τεχνικές δυσκολίες και έχουν πολλά προβλήματα. Για να καταλάβετε, πρέπει για όλους τους εργαζόμενους να βγει διπλή μισθοδοσία Μαρτίου, μία για να πληρωθεί και μία για να ετοιμάσει το κράτος για να επιδοτήσει. Θα πρέπει να βγει διπλή μισθοδοσία Απριλίου, διπλό δώρο Πάσχα. Θα πρέπει να δηλωθούν άδειες ειδικού σκοπού που έχουν πάρα πολλοί που κάναν χρήση για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν εκατοντάδες έντυπα καινούρια, τα οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικά. Το ελάχιστο, γιατί προέχει πρώτον να πάρει λεφτά ο κόσμος στη τσέπη του, να δει να υπάρχει έσοδο γιατί οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και φυσικά το πιο σημαντικό, το θέμα της υγείας. Τώρα, ένα-δυο θέματα τα οποία σίγουρα θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε επίσης είναι τα ερωτήματα που κάνουν πολλοί κόσμος και αγωνιά σχετικά με το αν κάποιος εργοδότης θέλει να του δώσει τη διαφορά. Αυτό για να μιλάμε ξεκάθαρα, υπάρχουν πάρα πολλοί εργοδότες οι οποίοι ακόμα και κρυφά απασχολούν το προσωπικό τους. Εδώ ο νομοθέτης έκλεισε το μάτι στον εργοδότη και του λέει ότι αν θέλεις μπορείς από το ποσό της επιδότησης μέχρι το μισθό που παίρνει κανονικά ο εργαζόμενος να την καλύψει αυτή τη διαφορά. Αυτό μπορεί να το καλύψει και ο εκειοθελώς εργοδότης. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια κρυφή εργασία. Θέλω να ξέρετε ότι το ποσό της μηνιαίας επιδότησης κανονικά είναι 533 ευρώ. Δηλαδή τα 800 ευρώ είναι για 45 μέρες, μηνιαία είναι 533. Άρα αν θέλει ο εργοδότης α, είτε δίνει τη διαφορά στον εργαζόμενο μέχρι το μισθό του, οικειοθελώς, έτσι λέγεται αυτή η ρύθμιση, β, τον απασχολεί με τηλεργασία και του δίνει πάλι τη διαφορά μέχρι το μισθό του.
Επίσης κάτι θέλω να πω γρήγορα, όλα αυτά τα οποία καλύπτει το κράτος είναι και συντάξιμα, δηλαδή δεν χάνονται ένσημα, δεν χάνονται εισφορές, δεν χάνονται παροχές ασθενείας, δηλαδή δεν πληρώνει μόνο το μισθό, καλύπτει και τις εισφορές. Πείτε μας κάτι σε σχέση με το δώρο Πάσχα. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά με το δώρο Πάσχα? Ναι, με το δώρο Πάσχα. Με το δώρο Πάσχα είναι ξεκάθαρη η διάταξη. Αν είσαι σε αναστολή, που αυτή τη στιγμή είναι το 90% των επιχειρήσεων, είτε κλείσαν με κρατική απόβαση και είναι σε αναστολή, είτε έβαλε σε αναστολή έναν εργαζόμενο, είτε όλους τους εργαζόμενους, εσύ έχεις την υποχρέωση να το πληρώσεις μέχρι 30 Ιουνίου. Αν θες να το πληρώσεις νωρίτερα, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Αλλά αν θέλεις, αυτό που υποχρεούσε με είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Άρα εδώ τώρα έχουμε το οξύμερο να γιορτάζουμε το Πάσχα 19 Απριλίου. Να έχω ακούσει από κάποιες εκκλησίες ότι θα γίνει κάποια λειτουργία 26 Μαΐου και οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν το δώρο Πάσχα τέλος Ιουνίου. Δηλαδή, εντάξει, κάθε μήνα έχουμε και κάτι που συνδέεται με το Πάσχα. Ερώτηση πάνω σε αυτό. Πώς ακριβώς μια επιχείρηση η οποία έχει μερικό σε αναστολή τους εργαζόμενους, πώς ακριβώς θα ξέρει το πόσο πρέπει να δώσει αυτή στο προσωπικό και το ποσό που πληρώνει το πιο, που θα είναι το κράτος? Δηλαδή αυτό πώς ακριβώς θα βγει? Ναι. Με μέρες βγαίνει, πώς βγαίνει ακριβώς? Ναι, δηλαδή θα πω. Εγώ έχω τον εργαζόμενο, του δίνω εγώ 5 ευρώ και το έκτο το δίνει το κράτος, πώς ακριβώς γίνεται? Θα σας πω. Ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει τον εργαζόμενο μέχρι την τελευταία μέρα εργασίας. Δηλαδή αν δούλεψε μέχρι 15 Μαρτίου πρέπει να πάρει το μισό μήνα. Αν δούλεψε μέχρι 30 Μαρτίου πρέπει να πάρει όλο το μήνα. Το κράτος δεν κοιτάει το τι έπαιρνε ο εργαζόμενος. Αυτό θα το δει μόνο για να αποκαλύψει τα ένσημα, τις εισφορές. Το επίδομα είναι συγκεκριμένο. Είναι 800 ευρώ για 45 ημέρες. Δεν τον ενδιαφέρει το κράτος τίποτα, ούτε πόσα παίρνει, ούτε ως προς τα λεφτά που θα δώσει στον εργαζόμενο, έτσι. Ο εργαζόμενος θα καλύψει και ένα κομμάτι από το δώρο Πάσχα, δεν κάνω λάθος. Ναι, εκεί πέρα τώρα, πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Εγώ αναφέρθηκα στο μισθό, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Στο δώρο Πάσχα το κράτος υποχρεούται να καλύψει όλο το δώρο Πάσχα. Δηλαδή, εκεί ο εργαζόμενος δεν θα χάσει τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν μερική απασχόληση, που λες μπορεί να παίρνει 300, 400, 500 ευρώ, και πάρει από τον εργοδότη τα 400 ευρώ γιατί δούλεψε λιγότερο διάστημα, όλη τη διαφορά θα την πληρώσει το κράτος. Αν κάποιος παίρνει 2.000 ευρώ και δούλεψε μέχρι τέλος Μαρτίου, που σημαίνει πρέπει να πάρει τα 3 τέταρτα των 2.000 ευρώ, θα πάρει τον εργοδότη 1.500 ευρώ και τα 500 ευρώ τη διαφορά θα την πάρει από το κράτος. Στο δώρο Πάσχα... Το δώρο Πάσχα είναι το μισό, δεν είναι ολόκληρο. Ναι, έτσι ακριβώς, το μισό. Δεν θα χάσει τίποτα από αυτό που θα έπρεπε να λάβει τη Μεγάλη Τετάρτη, όταν πάρει τον δώρο Πάσχα. Άρα αν είναι ένα χιλιάρικο μισθός και πρέπει ο εργοδότης να καλύψει... και το δώρο Πάσχα είναι 500, και ο εργοδότης καλύψει τα 3 εκατοστάρικα βάσει της δουλειάς που έκανε για 15 μέρες παράδειγμα, άρα τα άλλα 2 εκατοστάρικα τα βάζει το κράτος. Ακριβώς έτσι. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να καλύψει το σύνολο του δώρου Πάσχα που δικαιούται κάποιος. Ναι, πότε το βάζει? Λοιπόν, γιατί όταν λέμε 30 Ιουνίου... 36 του εργοδότης, και αν θέλετε την πληροφορία μου ότι το κράτος θα καλύψει αυτή τη διαφορά μέσα στον Ιούνιο. Εκεί το προγραμματίζουν. Μάλιστα. Άρα πάει συνολικά, δεν το βάλει τώρα. Θέλει ο εργοδότης. Δεν τώρα το μερίδιό του το κράτος και μετά όχι, ο εργοδότης. Όχι. Εκτός ακόμα αν και αν ο εργοδότης το βάλει τώρα. Δηλαδή αν κάποιος εργοδότης... Ακόμα και αν ο εργοδότης το βάλει τώρα, το κράτος τη διαφορά, σύμφωνα με πληροφορίες μου, θα την καλύψει τον Ιούνιο. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, τον Ιούνιο θα πάρουμε το δώρο Πάσχα και τον Ιούλιο το επίδομα άδειας. Ναι, έτσι ακριβώς. Να πω το εξής, ότι επειδή υπήρξαν εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή από τα μέσα Μαρτίου, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα επιστημιστικά καταστήματα, καφέ, μπαρ, θέλω να πω ότι σίγουρα και η αναστολή τους λήγει 30 Απριλίου, σίγουρα θα υπάρξει μια επέκταση. Δεν ξέρω αν θα είναι μικρή ή μεγάλη, σίγουρα όμως θα επεκταθεί αυτό το μέτρο. Και μετά τις 30 Απριλίου. Το λέμε νωρίς, αλλά είναι σίγουρη η πληροφορία. Άρα και μετά θα πάμε στο 5.33, άμα μας πιάσει μόνο Μάιος. Πιστεύετε ή θα είναι νέο 800 ευρώ? Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα τι γίνεται. Τι σκέφτονται. Και επεξεργάζονται πάρα πολλά σενάρια. Αλλά όλα έχουν να κάνουν
με το τι έχει τσέπη. Και τη δική μου και του εργοδότη και του κράτους, έτσι. Δηλαδή, ουκ δόσεις παρά του μη έχοντος. Υπάρχει ένα σενάριο στο τραπέζι που λέει, υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο είναι για το Μάιο, μόνο για τώρα δεν θα πάει 45 μέρες, θα πάει ένας μήνας. Ή θα δοθούν, συζητούνται από 400 έως και 500 ευρώ ο μήνας. Αυτές είναι οι συζητήσεις που πέφτουν στο τραπέζι για το μήνα. Μην το βάζουμε συγκεκριμένο ως Μάιο, από την ημέρα που λήγει η αναστολή, συν ένα μήνα επιπλέον αναστολή. Καλύτερα να το λέμε έτσι. Σωστό. Πείτε μου κάτι εγώ να σας ευχαριστήσουμε. Γιατί στην αρχή υπήρξε ένα μπέρδεμα. Και το είδα σε διάφορα site έτσι και λογιστικά κτλ. Ότι υπήρξε ένα θέμα με το εξής. Ότι δεν λογίζονταν η ημερομηνία αναστολής εργασίας αυτή η οποία δήλωνες, δηλαδή δηλώνω 20, από 20 του μήνα που έχω βάλει σε αναστολή, αλλά λογίζονταν αυτή που έκανε στη δήλωση. Δηλαδή εγώ ήμουν εργοδότης, έκανα τη δήλωση 30 Μαρτίου και έλεγα ότι από τις 20 Μαρτίου τις έχω σε αναστολή. Στην αρχή έχω την αίσθηση ότι υπήρχε ένα μπέρδεμα ότι δεν το δέχονταν αυτό, δηλαδή λέγανε «Α, όχι, από 30 Μαρτίου είναι η αναστολή που το δήλωσες». Υπήρξε όντως τέτοιο θέμα και το διάβασε αρκετά τεράστιο τσάιδα. Τεράστιο θέμα, το ανέδειξα και εγώ προσωπικά αλλά και η επιστημονική ομάδα της ΕΕΝΕΤ σε όλους τους αρμόδιους στα Υπουργεία. Νομίζω εσάς το διάβασα. Να σας πω κάτι, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι όπως μας τα περιγράψατε και πριν, και αφού οι 45 μέρες πηγαίνουν χρονικά, άρα έχει μια διαφορά. Είναι άλλο 20 του μήνα, είναι άλλο 30 του μήνα. Γιατί το επίδομα σας βλέπω εξαιρετικά διαβασμένο. Ναι. Σας βλέπω εξαιρετικά διαβασμένο. Θα το πούμε παράδειγμα. Ναι. Βγήκε μια απόφαση που λέει από τις 20 Μαρτίου μπορούν να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ωραία. Σωστά. Πώς θα το δηλώσουμε. Το σύστημα άνοιξε 24 το βράδυ, 24 Μαρτίου. Που πολλοί δεν δουλεύαν 24-25 λογιστές και αυτά. Το είδα στις 26. Πάνε να κάνουν την υποβολή στις 26 ή στις 27. Το σύστημα τους λέει η αναστολή γίνεται από την ημερομηνία υποβολής. Μα κάτσε το λες. Αφού εγώ είμαι σε αναστολή από τις 20, αλλά δεν μου δίνεις εσύ τη δυνατότητα ως κράτος να το δηλώσω. Δεν έχει σημασία, το σύστημα βλέπει την ημερομηνία που το υποβάλλει, το 27, το 30. Αυτό το πρόβλημα υφίσταται. Είπε το Υπουργείο ότι θα δώσει τη δυνατότητα για διορθώσεις από 11 έως 13 Απριλίου. Περιμένουμε όμως. Τι θα διορθώσεις και πώς θα διορθώσεις. Πάντως είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Ένα ήταν αυτό. Το ΦΕΚ πάντως λέει αυτό που λέτε. 30 λέει το ΦΕΚ. Δεν λέει 20. Έτσι ακριβώς. Το ΦΕΚ λέει 30. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το δεύτερο που υπήρχε ήταν ότι αν εσύ είχες για παράδειγμα μια βιοτεχνία και ένα καφέ μπαρ, δεν μπορούσες να υποβάλεις το καφέ μπαρ γιατί έβλεπε ότι η κύρια δραστηριότητά σου ήταν η βιοτεχνία, π.χ. Λύθηκε αυτό το πρόβλημα όμως πριν από λίγες μέρες και μπορούν να μπουν όλοι σε αναστολή. Νομίζω ότι κάτι είναι μεγάλο. Είναι και του κλάδου μας. Αν κάποιος δημοσιογράφος δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο, σε μια εφημερίδα ως μισθωτός και έχει και μπλοκάκι, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνει αναστολή και το μέσο το οποίο εργάζεται, κάνει αναστολή και στην ατομική του. Από πού παίρνει το επίδομα? Και το ρωτάω γιατί. Αν το πάρει από την ατομική του το επίδομα, γιατί θα του δίνεται η επιλογή αυτή, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αν είσαι πάνω από ένας εργοδότης, σου δίνεται αυτή η επιλογή. Πληρώνεται μόνο αυτό το 800 και τέλος? Καταρχήν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληρώνει το 800. Τι πληρώνει το 600 λέτε? Ναι. Αυτό που λένε είναι όταν υπάρχει μισθωτή δραστηριότητα, προτεραιότητα έχει μισθωτή δραστηριότητα της αναστολής εργασίας. Αυτό έχει προτεραιότητα. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο αντικείμενο όσο μπορούσαμε. Μιλούσα και λίγο γρήγορα να μπορέσω να μια ερώτηση, πω. Μια ερώτηση ακροατή, Βασιλή. Ναι. Μας ρωτάει ο κρατής, άνεργοι που δεν είχαν τα κριτήρια για επίδομα ανεργίας και δεν το λαμβάνουν, έχει προβλεφθεί κάτι? Όχι τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Ωραία. Δυστυχώς τίποτα. Ο συγκεκριμένος σύλλος είναι εποχιακός, απελήθη τον Οκτώβριο και θα έπιανε δουλειά τον Απρίλιο. Είναι αυτό που περιέγραψε ο κ. Πασάς πριν. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη, είναι αυτό που περιέγραψα. Και να ξέρετε ότι σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται περίπου 250.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Μεγάλος αριθμός και μεγάλο το πλήγμα είναι αυτό που περιέγραψες πριν, Βασίλη. Είναι πραγματικά φοβερό
ιδίως με τους εποχιακούς που θα πιάνουν δουλειά τώρα στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα, έτσι Απρίλιο, και έχουμε ήδη 7 Απριλίου. Ναι. Να κλείσουμε και με ένα θετικό μήνυμα φυσικά όσον αφορά τον τουρισμό, γιατί δεν μπορεί να μιλάει μόνο για τα αρνητικά. Παρότι λένε, προβλέψεις λένε ότι δεν θα λειτουργήσει τουριστικά καμία χώρα, δεν θα υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν και κάποιες ευείονες προβλέψεις από μηνύματα που έρχονται από μεγάλους πράκτορες του εξωτερικού, ότι αν το θέμα λυθεί, η πρώτη χώρα που θα στοχεύσουν να φέρουν τον κόσμο είναι η Ελλάδα. Τώρα, ναι, ναι, έτσι. Γιατί σε όλη τη Μεσόγειο γίνεται πανικός πλην της Ελλάδας. Τώρα, αν μπορέσει το κράτος το ίδιο και διασφαλίσει αυτό που σχεδιάζει, ότι οποιοδήποτε πριν έρθει θα περνάει από ένα γρήγορο τεστ, ένα rapid test, να γίνεται έλεγχος σε 5 λεπτά, αν είναι φορέας, αν έχει ανοσία και όλα αυτά, αυτό σε συνδυασμό με το ότι είναι γεγονός ότι όλοι οι τουριστικοί πράκτορες ψάχνουν αυτή τη στιγμή να πάνε κάπου τους υγιείς τουρίστες ή αυτούς που θέλουν να κάνουν τουρισμό, να ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στο στόχαστρο. Πρώτη, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η πιο ασφαλής χώρα. Και όμως είναι γεγονός αυτό, ότι έχουμε γίνει πλέον περιζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε να μην σας χρειαστούμε ξανά, να έχουν τέτοια σαφήνεια οι εντολές και οι εγκύκλοι της κυβέρνησης, αστείευομαι, πάντα χρειάζεστε, γιατί πάντα δεν έχουν την απόλυτη σαφήνεια όλες αυτές οι εγκύκλοι κατά καιρούς που βγαίνουν από οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι. Και μακάρι να μπορέσουμε να μιλάμε κάθε φορά για περισσότερο κόσμο που μπαίνει στη διαδικασία που να λάβει ένα τέτοιο επίδομα, πόσο μάλλον όταν είναι οριζόντιο, οπότε κάποιοι θα λάβουν και παραπάνω χρήματα από ό,τι θα αμείβονταν αν δούλευαν κανονικά, αλλά δυστυχώς κάποιοι άλλοι δεν θα λάβουν τίποτα, έτσι όπως μας περιγράψατε. Εντάξει, νομίζω ότι... Ένα μήνυμα ακόμη, τώρα φαίνεται οι φίλοι που είναι τώρα. Είμαι άνεργος, λέει, και άνεργη γυναίκα μου, πήρα ταμείο μέχρι 14 Φεβρουαρίου. Η γυναίκα μου δεν πήρε ταμείο γιατί προσθέσεις στο ΠΕΒΕ. Έχω κάποιο δικαίωμα. Άλλους 2 μήνες θα πάρει. Άλλους 2 μήνες, αφού το είπε. Ναι. Ναι. Η σύζυγός του που χρωστούσε στο ΤΕΒΕ δεν έχει δικαίωμα. Αφού χρωστούσε. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία αν χρωστάσει οτιδήποτε. Έχει σημασία το αν επιδοτούσουν από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Το ότι αν χρωστάσει ή όχι δεν έχει καμία σημασία. Ούτε σε άλλο. Όχι, λέει, δεν πήρε ταμείο ανεργίας καν. Η γυναίκα του τι χρωστούσε. Αφού δεν το πήρε. Αφού δεν το πήρε, δεν μπορεί να πάρει και δεν παραπάνω. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Γεια σας. Για το Παναθλητικό δεν είπατε. Για το Παναθλητικό, αν τελειώσουν τα πρωταθλήματα, με το καλό του χρόνου θα επιστρέψουμε στην Α1 γυναικών. Υγεία να έχουμε, υγεία. Να και η δήλωση, ωραία. Να και η δήλωση. Βασίλη, εσύ που μιλάς για αυτά τα θέματα, έχεις ενημέρωση αλήθεια τι θα γίνει? Κοίταξε να σου πω, Κώστα, θα σου πω τώρα τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Θα σου πω μια προσωπική εμπειρία. Όταν κλείσαμε τα σχολεία 11 Μαρτίου, είχαμε ένα δύσκολο αγώνα νεανίδων και ως σύλλογο, δεν ξέρω αν το μυριστήκαμε, αν το καταλάβαμε, λέμε δεν αγωνιζόμαστε. Η τοπική ένωση ήθελε να κάνει τα παιχνίδια, δεν ήθελε, προβληματιζόταν. Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν αγωνιζόμαστε. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος σε αυτά τα ρεσπεχνικά ή σε αναπτυξιακά να βάλει το παιδί του σε τέτοια διαδικασία. Τώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι περιμένουν όλοι τις γενικές κατευθύνσεις από τη FIBA, από τη FIFA, είδες τι έγινε με το Βέλγιο, όχι λέει δεν παίζουμε, δεν κάνουμε, τους είπε ο Τσεφέρνα τη FIFA αν δεν παίξετε τιμωρείστε, το πήραν πίσω. Άρα νομίζω ότι οι μεγάλοι θα δώσουν τη λύση και τις κατευθύνσεις σε αυτό. Εύχομαι να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό στα γήπεδα. Αυτό. Όντως, μακάρι. Ωραία, έγινε, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια, γεια.